Μέχρι και σε 100 δόσεις θα μπορούν να πληρώσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους στο δημόσιο όσοι χρωστούν έως 15.000 ευρώ σε εφορίες και ταμεία και σε 72 δόσεις για μεγαλύτερα ποσά έως 1 εκατομμύριο ευρώ. Η αποπληρωμή θα μπορεί να γίνει ακόμη και με 50 ευρώ το μήνα, ενώ το επιτόκιο μειώνεται από το 8,05% στο 4,56%. Τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις μειώνονται έως και 100% εάν η οφειλή εξοφληθεί εφάπαξ και από 90% έως 20% για εξόφληση από 12 έως 72 δόσεις, με την έκπτωση να μειώνεται όσο αυξάνεται ο αριθμός των δόσεων. Ωστόσο, υπάρχουν και παγίδες. Όπως για παράδειγμα ότι για να υπαχθεί κάποιος στη ρύθμιση θα πρέπει να είναι ενήμερος από τον Οκτώβριο και μετά, δηλαδή να εξοφλεί κανονικά όλες τις φορολογικές και ασφαλιστικές του υποχρεώσεις. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος υποβάλει αίτηση στο τέλος Μαρτίου του 2015, οπότε και λίγη η προθεσμία υποβολής, θα πρέπει μέχρι τότε να πληρώνει κάθε μήνα κανονικά τις οφειλές του. Παράλληλα, δίνονται κίνητρα για όσους έχουν ήδη ενταχθεί σε ρύθμιση και πληρώνουν κανονικά, με αναδρομική μείωση επιτοκίου και προσαυξήσεων, εφόσον μπουν στη νέα ρύθμιση, αλλά και με μπόνους 20% για να παραμείνουν στην παλαιά ρύθμιση. Οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα εκπρόθεσμης καταβολής έως 2 δόσεων το χρόνο και έως μίας με καθυστερημένη πληρωμή έως και 2 μηνών. Δυσάρεστη έκπληξη για τους φορολογούμενους που θα πληρώσουν συνολικά 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ τα επόμενα 2 χρόνια είναι η παράταση της έκτακτης εισφοράς έως και το 2016, μειωμένη μεν κατά 30%, χωρίς όμως να προβλέπεται πουθενά η περαιτέρω μείωσή της το 2016. Οι πρώτες πληροφορίες ήθελαν την έκτακτη εισφορά να μειώνεται σταδιακά και το 2015 και το 2016 και η μείωση για το δεύτερο εξάμηνο του 2016 να είναι της τάξης του 70%. Στην τροπολογία προβλέπεται ακόμη η διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ στην εστίαση και το 2015, ενώ με την κατάθεσή της η κυβέρνηση επιχειρεί να κλείσει ένα από τα βασικά αγκάθια πριν την άφιξη της Τρόικας, καθώς Αντώνης Σαμαράς και Ευάγγελος Βενιζέλος συμφώνησαν στη χθεσινή τους συνάντηση τη στρατηγική τους για την επόμενη ημέρα μετά το τέλος του προγράμματος. We are negotiating closely with our lenders the next day after the end of the program, a prudent exit to normality. Nous avons dit que nous allons examiner avec nos partenaires européens la finalisation convenue du volet du programme concernant le Fonds monétaire international en comparaison dans avec celui-ci qui avec nos partenaires européens. Nous avons souligné que les dispositifs européens existants pouvant être activés suffisent. Οι δύο πολιτικοί αρχηγοί έχουν συμφωνήσει ότι η κυβέρνηση δεν θα δεχθεί αλλαγές στο ασφαλιστικό, ούτε και την απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα, ενώ προωθούν συμβιβαστική πρόταση για το νέο μισθολόγιο στο δημόσιο και διαμηνύουν ότι θα πιάσουν το στόχο για τις απολύσεις μέχρι το τέλος του έτους. Η πρόταση της κυβέρνησης δεν επαρκεί για την επίλυση του προβλήματος των ληξιπρόθεσμων οφειλών που συνεχίζουν να αυξάνονται, ούτε και για την ανακούφιση των χιλιάδων πολιτών που χρωστούν. Ο Σαμαράς τα έδωσε όλα στους ξένους τοκογλύφους και οδηγεί τη χώρα σε νέο σκληρότερο μνημόνιο με διαφορετική ονομασία. Η ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, παρά τον μεγαλύτερο αριθμό δόσεων και τα χαμηλότερα επιτόκια, δεν δίνει λύση στο πρόβλημα της εξάντλησης της φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών. Για τους εργαζόμενους, ανέργους, τους αυτοαπασχολούμενους, το πρόβλημα δεν είναι ο αριθμός των δόσεων, αλλά το ότι δεν έχουν να πληρώσουν τους φόρους. Παρέμβαση του Βερολίνου για την προκλητική ενέργεια της Άγκυρας να στείλει στην Κυπριακή ΑΟΣ το ερευνητικό σκάφος Μπαρμπαρός, συνοδεία μάλιστα τουρκικών φρεγατών. Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα της Κύπρου να ερευνά και να εκμεταλλεύεται τους φυσικούς της πόρους στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της. Αναμένουμε η Τουρκία να σέβεται το διεθνές δίκαιο. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να καταδικάσουν τις τουρκικές ενέργειες στο κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής μετά από αίτημα της Κύπρου. Αν η Τουρκία πραγματικά επιθυμεί τη λύση του Κυπριακού, ας προχωρήσει άμεσα στην ακύρωση των παράνομων και προκλητικών ενεργειών της στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθιστώντας έτσι εφικτή την επανέναρξη των συνομιλιών. Ωστόσο, η Άγκυρα προκαλεί και πάλι. Το αίτημα της ελληνοκυπριακής πλευράς να μην ανοίξουν τα κεφάλαια των διαπραγματεύσεων της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένουμε να απορριφθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα συνεχίσουμε με την ίδια αποφασιστικότητα την ταξιδιωτική πορεία. Δυστυχώς δεν βοηθάει με τη συμπεριφορά της η Τουρκία ούτε τις διαπραγματεύσεις στην Κύπρο, ούτε την δική της ευρωπαϊκή πορεία. Της είχα ζητήσει να ανακρούσει πρίμνα και αυτό ισχύει
Και αυτό λένε όλοι οι διεθνείς οργανισμοί, όλες οι μεγάλες χώρες του κόσμου. Το πρωί, το ελικόπτερο της Ιταλικής Κοινοπραξίας, που πραγματοποιεί γεωτρήσεις με την άδεια της Κύπρου, άλλαξε δύο φορές πορεία, προτού φτάσει στο οικόπεδο 9 της Κυπριακής ΑΟΣ. Την πρώτη, όταν πέταξε πάνω από τον Μπαρμπαρός, και τη δεύτερη, όταν βρέθηκε κοντά στην τουρκική φρεγάτα. Ο γίγαντας ξυπνά. Ο Μιχαήλ Σουμάχερ έχει πλέον επαφή με το περιβάλλον 10 μήνες μετά το σοκαριστικό του ατύχημα στις Γαλλικές Άλπεις που παραλίγο να του κόψει το νήμα της ζωής. Ο γιατρός που ήταν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του Σούμι, Ζαν Φρανσουά Παγέν, αφού επιβεβαίωσε στη γαλλική Παριζιέν πως ο Γερμανός δεν είναι πλέον σε κόμμα, ζήτησε υπομονή, μια και ο χρόνος ανάρρωσής του μπορεί να διαρκέσει από 1 έως 3 χρόνια. Το νέο αυτό έγινε πρώτη είδηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Γαλλίας. Confirme que son patient est bien sorti du coma. Tenu au secret médical, il reste néanmoins discret sur l'évolution de l'état de santé de Michael Schumacher. Nous sommes dans une échelle de temps qui va de 1 à 3 ans, se contente-t-il de dire. Ήταν 29 Δεκεμβρίου του 2013, όταν όλος ο πλανήτης πάγωσε. Ο Σουμάχερ τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι, καθώς έπεσε πάνω σε βράχο, κάνοντας το αγαπημένο του χόμπι στον αγαπημένο του προορισμό. Σκι στις Γαλλικές Άλπεις. Κανείς δεν μπορούσε να το πιστέψει, βλέποντας το ελικόπτερο να τον μεταφέρει βαριά τραυματισμένο στο νοσοκομείο. Τραγική φιγούρα η σύζυγός του Κορίνα, η οποία από την πρώτη στιγμή στάθηκε στο πλευρό του, ενώ οι θαυμαστές του έδειχναν με κάθε τρόπο την αγάπη για το είδωλό τους και καθημερινά κάνουν την ίδια ευχή. Να πατήσει γκάζι ο Σούμι και να δει σύντομα την καρό σημαία της ζωής. Γιατί η παράσταση πρέπει να συνεχιστεί. Όσο η ανασκαφή στον Δήμο της Αμφίπολης συνεχίζεται, τόσο πληθαίνουν τα ερωτήματα. Υπάρχει το κεφάλι της δεύτερης σφίγγας? Υπάρχει τέταρτο θύρωμα? Είναι συλλημένος ο τάφος? Πώς μεταφέρθηκε το κεφάλι? Πόσες φορές άραγε είχε ανοίξει η μαρμάρινη θύρα? Είναι ένα καταπληκτικό έργο και μας άφησε όλους πολύ ενθουσιασμένους. Και αυτό επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά ότι ο τάφος αυτός μας δίνει ανεπάντεχα ευρήματα. Τώρα, γιατί βρέθηκε εκεί? Μία σκέψη θα μπορούσε να κάνει κανείς ότι οι τιμωρήχοι το πήραν για να το βγάλουν έξω εάν είχαν μπει από τον τοίχο του θαλάμου από πίσω και το άφησαν εκεί. Ακόμα και ο τέλειος κύκλος στο κέντρο του ψηφιδωτού προκαλεί εντύπωση. Πόσο τυχαία μπορεί να είναι μια τέτοια φθορά? Γιατί είναι σπασμένες οι πέτρες στο δάπεδο που βρέθηκε το κεφάλι της σφίγγας? Έχουν μετακινηθεί κάποιες πέτρες από το δάπεδο. Αυτό είναι οπωσδήποτε ενέργεια τιμωρήχων. Έσκαβαν στο δάπεδο για να βρουν το θησαυρό. Οι αρχαίοι έθαβαν κάτω από το δάπεδο, έβαζαν θησαυρό. Στους Φιλίππους, για παράδειγμα, βρέθηκε σε συλλημένο τάφο ο θησαυρός κάτω από το δάπεδο από τους Έλληνες αρχαιολόγους. Η ώρα είναι 11.30 το πρωί. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν εδώ στο χώρο της ανασκαφής επιδεινώθηκαν. Η βροχή και ο αέρας δυνάμωσε και έτσι αποφασίστηκε για σήμερα να σταματήσουν οι εργασίες. Η έντονη βροχόπτωση δυσκολεύει κυρίως την διαδικασία του κοσκινίσματος που γίνεται έξω από τον τύμβο.